Καλησπέρα. Από το abola.gr είμαστε στο γήπεδο της Άνοιξης, όπου το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Άνοιξης Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου ήρθε 1-3. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μαγκίνα, προπονητή του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου. Κάποιες δηλώσεις, κύριε Μαγκίνα, σχετικά με το αποτέλεσμα. Ναι, εγώ θα ξεκινήσω διαφορετικά. Θα πω ότι αυτή την εβδομάδα είχαμε ένα πολύ επιβαλλοντικό πρόγραμμα με 3 παιχνίδια Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Παίζαμε στα αγγλικά νερά σε ένα γήπεδο με χόρτο, πολύ κούραση τα παιδιά. Την Τετάρτη παίξαμε με ένα χαναϊκό, βγήκε η κούραση με πολλές ελλείψεις που είχαμε στο παιχνίδι της Κυριακής. Και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα το δύσκολο καταφέραμε σήμερα με ελλείψεις πάλι, αλλά με πολύ καλή τακτική. Καταφέραμε, πετύχαμε ένα πολύ ωραίο τέρμα με τον Άρη του Καβαρίνο σε μια στατική φάση που είχαμε δουλέψει. Βάλαμε και δεύτερο γκολ στο 30 περίπου. Δεχθήκαμε ένα τέρμα μέχρι να λήξει το ημίχρονο, αλλά καταφέραμε και διαχειριστήκαμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο με πολύ καλές τοποθετήσεις μέσα στο γήπεδο, με δύναμη, με πάθος. Έδωσαν τα παιδιά το 100% και παραπάνω από τις δυνατότητές τους, και κόντρα στη ροή του αγώνα σε μια αντεπίθεση καταφέραμε και πετύχαμε ένα τρίτο γκολ. Πολύ καλή εμφάνιση της ομάδος, μας έδωσε ελπίδες για τη συνέχεια. Αυτή τη βδομάδα τώρα έχουμε ρεπό την Κυριακή. Θα δούμε τι γίνεται με τους τραυματίες, γιατί είναι αρκετοί, όχι λίγοι. Και πιστεύω ότι μετά το ρεπό, στο επόμενο παιχνίδι, θα έχουμε περισσότερες λύσεις όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Στα επόμενα παιχνίδια, κάποιες δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν, πέρα από τους τραυματισμούς που αναφέρατε. Βέβαια, και ο Αχιλλέας που παίζουμε μετά το ρεπό. Και η Παλίνη που είναι η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου είναι δύσκολες ομάδες και θέλουν προσοχή. Σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα, είχατε κάποιο παράπονο? Εντάξει, ο διαιτητής ό,τι είδε σφύριξε, δεν έχουμε κανένα θέμα με τη διαιτησία. Συγχαρητήρια, ήταν δύσκολο παιχνίδι, ήταν ένα τοπικό ντέρμπι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη διαιτησία και να συνεχίσουν το έργο τους όπως το κάνουμε μέχρι τώρα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά. Yes.